Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή «Τι λες τώρα». Σήμερα θα ξεκινήσουμε βέβαια την εκπομπή μας με την επικαιρότητα, όμως το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθεί με την αποκριά. Και έτσι πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με το καρναβάλι της Μεσίνης. Έτσι να μπούμε και λίγο στο κλίμα της αποκριάς, το έχουμε όλοι ανάγκη. Να ξεκινήσουμε και πάμε να δούμε μαζί την επικαιρότητα. Είναι κρίσιμα τα πράγματα, όλοι το γνωρίζουμε, ο αριθμός των κρουσμάτων καθημερινά αυξάνει, το σύστημα υγείας πιέζεται, εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και το επόμενο διάστημα, να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, να δούμε το ρεπορτάζ. Η καθαρά Δευτέρα πλησιάζει, ωστόσο φέτος τίποτα δεν θα θυμίζει τις προηγούμενες χρονιές, αφού τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό δεν επιτρέπουν χαλάρωση, ειδικότερα αυτή την περίοδο που τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Το 40% των ανθρώπων πάνω από 80 ετών, ενώ έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν, δεν το έχουν κάνει. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Οι ειδικοί επισημαίνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και απευθύνουν καθημερινές εκκλήσεις για την αυστηρή τήρηση των μέτρων. Δυστυχώς, η αύξηση του σωματικού βάρους είναι ένας παράγων πολύ καθοριστικός. Δεύτερον, ζαχαρώδης διαβήτης. Τρίτον, υπέρταση. Τέταρτον, ήπια καρδιακή ανεπάρκεια. Ακούς άτομα που σου λέει είναι 40 ετών, μπήκε στη μονάδα και ρωτάς πόσα κιλά είναι και βλέπεις ότι είναι παχύσαρκος. Έχει ζάχαρο, ναι, λέει έχει λίγο. Η θέση της επιστημονικής κοινότητας είναι όπως και την τσικλοπέμπτη εορτασμός για τα κούλουμα να γίνει στα μπαλκόνια και σε στενό οικογενειακό κύκλο. Δεν ξέρω αν απέχουμε πολύ ή λίγο. Αλλά ξέρω ότι αυτή τη στιγμή αυτά που κάνουμε είναι αναγκαία και αποδοτικά, αλλά χωρίς να είναι απολύτως εμφανές στους πάντες τώρα. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μας περνά από το μυαλό να τα παρατήσουμε. Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος, τα επιδημιολογικά δεδομένα και η πίεση που συνεχίζει να υφίσταται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή παρελάσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Όπως όλοι γνωρίζουμε, είμαστε σε μια δύσκολη φάση, στη δύσκολη τελευταία φάση αυτής της πρωτόγνωρης περιπέτειας. Νομίζω είναι προφανές ότι θα έχουμε πίεση και για τουλάχιστον τις επόμενες 10 ημέρες. Τούτων δοθέντων δεν θα γίνουν παρελάσεις την 25η Μαρτίου. Θα υπάρξει μόνο η στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα για την εθνική μας επέτειο, με αυστηρή τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά. Αυτό που μπορώ να σας πω σήμερα ότι θα είναι ένα ποιοτικό και πολύ περήφανο θέαμα. Ούτε λοιπόν καθαρά Δευτέρα, ούτε οι παρελάσεις στις 25 Μαρτίου. Δύσκολα τα πράγματα, πιέζεται το σύστημα υγείας. Να πάμε στην Ηλία και στον συνάδελφο τον Κώστα τον Γελντή από την τηλεόραση ΟΡΤ. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Δέσποινα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές της τηλεόρασης ΜΠΕΣ. Είχαμε εκεί και μία δυσάρεστη εξέλιξη. Έχουμε 2 νεκρούς από κορονοϊό στην περιοχή. Με διαφορά λίγο νωρών, Δέσποινα, κατέληξαν 2 άνθρωποι μας σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο της Ηλίας, που νοσηλεύονταν το τελευταίο διάστημα χτυπημένοι από τον κορονοϊό. Πρόκειται για έναν 62χρονο άντρα, ο οποίος ήταν και πατέρας 2 παιδιών, ο οποίος νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ COVID του νοσοκομείου του Πύργου. Ναι. Νοσηλεύονταν στο ίδιο νοσοκομείο με κορονοϊό. Δεν ακούγεται ο Κώστας. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, τώρα σε ακούμε. Την ίδια ώρα έχουν μείνει 31 ασθενείς με κορονοϊό στη μονάδα COVID του ίδιου νοσοκομείου και 4 στη μονάδα της ιδιωτικής θεραπείας, Δέσποινα. Mm-hmm. Μάλιστα. Πιέζεται και το σύστημα υγείας, δύσκολα τα πράγματα, Κώστα. Βέβαια, εκτός από την πανδημία έχουμε και άλλα θέματα. Είχαμε και μία καταγγελία 11χρονης για σεξουαλική παρενόχληση. Για πες μας γι' αυτό το περιστατικό. Που συγκλονίζει, αν μη τι άλλο, Δέσποινα, την κοινωνία, μια κλειστή κοινωνία εδώ, όπως είναι ενός μικρού χωριού, από αυτή που κατάγεται και το 11χρονο σήμερα κορίτσι. Όπως αποκάλυψε ο αδελφός της, το 9χρονο τότε, πριν 2 χρόνια δηλαδή, έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από έναν 30χρονο σήμερα εργάτη γης. Ο συγκεκριμένος άνδρας, όπως ισχυρίζεται ο αδελφός του κοριτσιού, παρενοχλούσε σεξουαλικά την 11χρονη σήμερα. Ο ίδιος κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και ο λοδαπός εργάτης γης που δούλευε για λογαριασμό γείτονα στο γειτονικό σπίτι οδηγήθηκε χθες ενώπιον αξιωτικής εισαγγελέας και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, Δέσποινα. Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά, Κώστα, κλείνει και το τμήμα γεωπονίας στην Αμαλιάδα.
τελειώνει από ό,τι φαίνεται, Δέσποινα, και στην Αμαλιάδα η υγειοπονία. Αυτό είπε ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Συρίγος. Θετικώς εμφανίστηκε όμως ο αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Άγγελος Συρίγος, στην πρόταση της αναδιάθρωσης του Πανεπιστημίου των Πατρών. Απαντώντας, θα σας πω, στη Βουλή, μάλιστα, στην ερώτηση που έκανε ένας βουλευτής της Εντολοκαρνωνίου ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βαρεμένος. Αν και διευκρίνησε ότι η πρόταση αυτή που προβλέπει σειρά, που θα γίνουν συγχωνεύσεις στα τμήματα, μεταξύ άλλων των τμήματων που θα γίνουν συγχώνευση είναι και αυτό της Αμαλιάδας, που σημαίνει ότι η γεωπονία από την Αμαλιάδα φεύγει και πλέον το τμήμα θα αποτελεί παρελθόν από την Ηλία και από την Αμαλιάδα. Αυτό έχει ξεσηκώσει θέλα αντιδράσεων τόσο από τους τοπικούς παράγοντες και φορείς, που σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να φύγει το Πανεπιστήμιο, η σχολή από την πόλη της Αμαλιάδας, γιατί όπως καταλαβαίνεις, οι πόλεις, αν πάρουν και το ΤΕΙ από το Πανεπιστήμιο, από τον Πύργο, και αν πάρουν και από, και από την Αμαλιάδα τη γεωπονία, νομίζω ότι θα τελειώσουν, Δέσποινα. Μάλιστα. Και εκτιμώ ότι προβλήματα θα έχουν και άλλα τμήματα σε άλλες επαρχιακές πόλεις και ίσως το επόμενο διάστημα να είναι πιο έντονο το πρόβλημα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Δέσμη νέων μέτρων στήριξης της οικονομίας για την τόνωση επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και εργαζομένων που ξεδιπλώνονται σε 6 πεδία, ανακοινώνει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δέσμη νέων μέτρων στήριξης οικονομίας για την τόνωση επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και εργαζομένων που ξεδιπλώνονται σε 6 πεδία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σε πείσμα της ανεύθυνης καταστροφολογίας, όλα τα στοιχεία δείχνουν πως η εθνική οικονομία άντεξε. Παρά τις πρωτόγνωρες δυσκολίες, είχαμε ελάχιστα λουκέτα. Στη συγκράτηση της ανεργίας, η χώρα είχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη. Και η ύφεση περιορίστηκε στο 8,2%. Κόντρα στις μίζερες προβλέψεις της αντιπολίτευσης. Στόχος μας τώρα είναι ο κόσμος της παραγωγής να μείνει όρθιος μέχρι το τέλος της δοκιμασίας. Κάνοντας έτσι, πιο σίγουρα, τα πρώτα του βήματα στην επόμενη μέρα. Το πρώτο βασικό σημείο έχει να κάνει με τον 7ο κύκλο χρηματοδότησης επιστρεπτέας προκαταβολής για τις επιχειρήσεις που είχαν μειωμένο τζίρο από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο. Δεύτερη ρύθμιση, η απαλλαγή από 30 μέχρι 50% της αποπληρωμής επιστρεπτέας προκαταβολής, η οποία θα ισχύσει και για όσους είχαν ενταχθεί στους τρεις πρώτους κύκλους της και είχαν σημαντική πτώση τζίρου το 2020. Χαρακτηριστικό πως οι δόσεις εξόφλησης αυξάνονται από 40 σε 60, αν μάλιστα η επιστροφή καταβληθεί εφάπαξ, θα υπάρξει και έκπτωση 15%. Με στόχο την προστασία των θέσεων εργασίας, οι κλάδοι που πλήττονται θα ανακουφιστούν με ένα ακόμα μέτρο. Η πολιτεία θα επιδοτήσει σοβαρό μέρος των παγίων δαπανών που έγιναν το 2020, οι οποίες δεν καλύφθηκαν από άλλες ενισχύσεις. Και η συγκεκριμένη θα πάρει τη μορφή πιστωτικού για μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Με σκοπό επιχειρήσεις να επανεκκινήσουν μετά την κρίση με όσο το δυνατόν λιγότερα βάρη. Τέταρτον, το πρόγραμμα Γέφυρα για τη ρύθμιση των δανείων για πρώτη φορά θα περιλαμβάνει εκτός από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Επιδοτώντας για πρώτη επίσης φορά εκτός από τους τόκους και το κεφάλαιο. Στα ενήμερα δάνεια, η ενίσχυση θα φτάνει μέχρι και το 90% της δόσης, ώστε να επιβραβεύονται οι συνεπείς. Ενώ στα κόκκινα δάνεια θα αγγίζει το 80% αν ρυθμιστούν, ώστε να βοηθούνται οι πιο αδύναμοι. Τις επιλογές αυτές πλαισιώνουν δύο ακόμα πρωτοβουλίες, όπως συμβαίνει και ως τώρα, οι φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές Μαρτίου. Όσων πλήττονται θα μεταφερθούν στο τέλος περίοδου ρύθμισης, ενώ διατηρείται και αυτό το μήνα η πλήρης απαλλαγή ενοικίου στα επαγγελματικά ακίνητα. Μπορεί να ανακοινώνονται νέα μέτρα στήριξης, ωστόσο οι επαγγελματίες βρίσκονται σε απόγνωση και εκτιμούν ότι η πολιτεία δεν είναι στο πλάι τους. Ελάχιστα κάποια μικρά παιδάκια που θέλουν οι γονείς να τα ντύσουν απλά και μόνο έτσι για να τα δούνε. Αυτή η εικόνα στα καταστήματα με εποχιακά είδη περιγράφει ανάγλυφα την κατάσταση που επικρατεί συνολικά στο εμπόριο ένα χρόνο μετά την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα κατά τις διάδοσες του κορονοϊού. Τώρα απόκριστα φόρτωνε κόσμο η Καλαμάτα και λόγω κοροναβαλιού, οπότε όλα αυτά που δεν γίνονται επηρεάζουν και εμάς τους εμπόρους. Δεν υπάρχει κίνητρο για τον καταναλωτή. Δεν υπάρχουν ίσως χρήματα για κάποιους αγοραστές, οπότε εμείς υποφέρουμε, δυστυχώς. Είναι μηδενική η κίνηση σε αυτό το είδος. Η αγορά έχει επηρεαστεί αφάνταστα πολύ, δηλαδή πάνω που περιμένουμε οι έμποροι μια ανάκαμψη, έρχεται πάντα κάτι καινούριο. Αυτό ήταν η πανδημία αυτή τη φορά. Αφού βγήκαμε την πρώτη φορά, ήταν καλά.
Τώρα όμως όσο συνεχίζει τα πράγματα χειροτερεύουν. Και ιδιαίτερα στην πόλη μας με το click away τώρα που επικρατεί στα καταστήματα και με το click and shop, η κίνηση έχει πέσει στο μισό του μισού. Δηλαδή είναι πολύ άσχημη η κατάσταση οικονομικά για εμάς τους εμπόρους τώρα. Ένας χρόνος καταστροφή. Ένας χρόνος χωρίς να δουλεύουμε. Και το click away ή το click in shop και όλα αυτά, εμάς δεν μας έχει κάνει καμία αλλαγή. Είναι σαν να είμαστε κλειστά. Ας ελπίσουμε ότι ίσως κάτι γίνει το καλοκαίρι, αλλά για πόσο διάστημα. Πόσο. Δεν νομίζω να μπορέσει να καλύψει κάτι ένα καλοκαίρι και για μικρό διάστημα το όλο αυτό το χάσιμο που έχει γίνει ένα ολόκληρο χρόνο. Και αυτό είναι το μείσον πρόβλημα με τους επαγγελματίες να ζητούν τα αυτονόητα από την πλευρά της πολιτείας. Η οικονομική περισσότερη στήριξη από την κυβέρνηση ή να μας απελευθερώσει βέβαια από τα click away και click and shop και να συνεχίσουμε σε μια κανονικότητα σιγά σιγά ώστε να πάρουμε τα πάνω μας. Διαφορετικά αν μας κλείσει μια φοβερή οικονομική στήριξη πια. Δεν αντέχουμε άλλο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πιστεύω ότι πολλοί συνάδελφοι δεν θα αντέξουν και φοβάμαι πολύ νεότεροι συνάδελφοι που έκαναν το βήμα λίγο πριν την κρίση και δεν το περίμεναν όλο αυτό. Δεν έχουν ληφθεί τίποτα μέτρα. Μέτρο δεν είναι το σου δίνω κάποια χρήματα που αυτό μπορεί να το ονομάσει επιστρεπτέα, οπωσδήποτε μπορείς να το ονομάσεις, να σε βοηθήσω αλλά μου το χρωστάς. Αυτό δεν είναι μέτρο. Το ότι έδωσε κάποια χρήματα με οποιοδήποτε ονομασία, αλλά τα χρωστάμε. Τη στιγμή που τα χρωστάμε, αυτό δεν είναι μέτρο. Και κάποιοι τα πήρανε και εγώ τα πήρα και τα μέτρα αυτά και με βοήθησαν, αλλά τα χρωστάω. Ποιος μου εγγυάται εμένα ότι αύριο το πρωί θα ανοίξει η αγορά, θα δουλέψει η αγορά και εγώ θα μπορέσω να τα δώσω αυτά τα λεφτά. Κάποιοι που δεν χρωστάγανε έχουν βρεθεί να χρωστάνε. Κάποιοι που χρωστάγανε ένα αλφα ποσό τώρα έχουν χρεωθεί 2 α, έτσι, άρα πώς βοήθησες την αγορά ή παίρνεις μέτρα και βοηθάς, ας σας πω απλά πράγματα, όπως έχουν πάρει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αγγλία δεν πληρώνει νίκιο, τα πληρώνει κατευθείαν το κράτος, όχι κάποιοι περιμένουν να πάρουν το ενίκιο οι ιδιοκτήτες, γιατί και αυτοί στην οικονομία είναι, έτσι. Περιμένουν να πάρουν το ενίκιο του Δεκεμβρίου ακόμα. Κάθε μήνα παίρνουν το ενίκιο από το κράτος και η φορολογία έχει φτάσει στο 4%. Μειώθηκε ο ΦΠΑ, μειωθήκαν κάποια πράγματα. Πραγματικά, μπαμ μπαμ, αμέσως γίνανε, βοηθηθήκαν οι επιχειρήσεις και προχωράνε. Και δεν διαμαρτύρεται κανένας. Δεν μπορεί εγώ να έχω να δουλέψω, και προσωπικά για μένα θα μιλήσω, τόσους μήνες να είμαστε, ορίστε, φαίνεται, έτσι, υπό μηδενικά και να με παίρνουν εμένα κάθε μέρα από τη ΔΕΗ τηλέφωνο ότι τους χρωστάω. Ναι, το χρωστάω, εγώ δεν είπα δεν το χρωστάω. Αλλά πώς θα σε πληρώσω? Ποια είναι η βοήθεια από το κράτος? Ότι δίνει κάποια χι λεφτά που ξαναλέω το λέει επιστρεπτέα ή όπως το λέει, αλλά δεν φτάνουν ούτε για τα πάγια έξοδα μιας επιχείρησης. Αυτά λοιπόν λένε οι επαγγελματίες. Να πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στη Σύση την Τριάντου. Σύση, καλησπέρα. Καλησπέρα Δέσποινα, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Περιμένουμε την καθαρά Δευτέρα. Θα τη γιορτάσουμε βέβαια διαφορετικά από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Τι ισχύει όμως, θα πετάξουμε χαρταετό, πώς θα μετακινηθούμε, τι προβλέπετε? Αν μη τι άλλο, θα είναι διαφορετικά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τελεσίδικη απόφαση που να απαγορεύει το πέταγμα του χαρταετού. Ωστόσο, οι συστάσεις των ειδικών είναι την καθαρά Δευτέρα τα κούλουμα να τα γιορτάσουμε σε μπαλκόνια και αυλή, γενικά περιορισμένα, όπως κάναμε και την Τσικνοπέμπτη. Εφόσον δεν υπάρχει θέμα απαγόρευσης, να πούμε τι θέμα υπάρχει, και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τις μετακινήσεις μας και ποια μέτρα θα συνεχίζουν να ισχύουν και θα ισχύουν και για την καθαρά Δευτέρα. Απαγορεύεται η μετακίνηση από νομό σε νομό πλην ορισμένων περιπτώσεων που έχουν να κάνουν κυρίως με εργαζόμενους που αλλού είναι ο τόπος κατοικίας τους και αλλού ο τόπος εργασίας τους. Βεβαίως, για λόγους υγείας, με την επίδειξη σχετικών βεβαιώσεων, μετακινήσεις εκτός νομού για τελετές
κηδείες συγγενικών προσώπων και πάλι όμως με μια πιστοποίηση, με έγγραφη δήλωση, μετακινήσεις για διαζευγμένους γονείς ή γονείς που τελούν σε διάσταση, για μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας με τη συμβεβαίωση που παρέχεται από την ΑΔΕ ή το Ε1. Μετακίνηση επιτρέπεται εκτός νομού για φοιτητές οι οποίοι επιστρέφουν στις κατοικίες τους ή πάνε στις σχολές τους, πάντοτε επιδεικνύουν τα σχετικά έγγραφα. Μετακινήσεις εκτός νομού και για τον σκοπό συγκομιδής αγροτικών προϊόντων επιτρέπεται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται, οι παραβάτες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 300 ευρώ. Να πούμε επίσης τι ισχύει για τις μετακινήσεις εκτός δήμων. Υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις που ανακοινώθηκαν σχετικά πρόσφατα που αφορούν σε αυτές τις μετακινήσεις. Να πούμε ότι με την αποστολή SMS το 13033 ισχύουν τα ακόλουθα. Το κωδικό 2 που αφορά σε μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, με τον κωδικό 3 στο σκέλος που αφορά σε τράπεζες και μετακίνηση που θα πραγματοποιείται μόνο είτε εντός του οικίου Δήμου είτε σε απόσταση έως 2 χιλιόμετρων, με τον κωδικό 6 που αφορά τη γνωστή σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο. Δεν επιτρέπεται κανείς σε όλη την περιφέρεια να στείλει κωδικό 6 και να βγει με αυτοκίνητο ή μηχανή προκειμένου να μεταβεί σε άλλη περιοχή ή να αθληθεί ή να βγάλει βόλτα το κατοικίδιό του. Αυτό που πρέπει να τονιστεί επίσης είναι πως το SMS το 13033 με κωδικό 6 δεν υπάρχει χιλιομετρικός περιορισμός για όσους επιθυμούν να περπατήσουν ή να κάνουν ποδήλατο. Και αυτό το λέμε για όσους θελήσουν τώρα να πετάξουν το χαρταετό. Πολύ συγκεκριμένα είναι τα πράγματα αυτά. Θα πρέπει να διαμένουν κοντά σε κάποιο χώρο που θα τους το επιτρέπει. Να πούμε όμως ότι περισσότερες διευκρινήσεις αναμένονται αύριο από τον κύριο Χαρδαλιά στη σχετική ενημέρωση την απογευματινή ως προς το τι θα ισχύσει εν τέλει. Συνεπώς αύριο θα ξέρουμε αναλυτικά τι ισχύει και όπως και να πετάξουμε. Έχει όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σύση, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Επίσης. Και να πάμε κυρίες και κύριοι στην Αργολίδα και στην συνάδελφο την Κατερίνα την Κουρτέλη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Κατερίνα, τι γίνεται τώρα εκεί με τα χυμοποιεία, με τους ελέγχους που γίνονται, τι ακριβώς συμβαίνει? Κοίταξε να δεις, Δέσποινα, είναι γνωστή η ταλαιπωρία που υπέστησαν και η παραγωγή μας εδώ τις προηγούμενες μέρες, αλλά και οι χυμοποίοι, δεδομένου ότι υπήρχαν πάρα πολύ υψηλές τα στοιχεία που έδινε ο βιολογικός καθαρισμός, προκαλούσε ρήπανση υψηλή στον αργολικό κόλπο, με αποτέλεσμα να διακόψει τις συμβάσεις η Δημοτική Επιχείρηση Σύνδεσης Αποχέτευσης Άργους Μυκηνών με τους χυμοποιούς. Στη συνέχεια λοιπόν, μετά από αυτό, λήφθησαν τα μέτρα, έγιναν ασφαλιστικά μέτρα που υπέβαλαν οι χυμοποιοί στο δικαστήριο, βγήκε η απόφαση, με αποτέλεσμα να δώσει τη δυνατότητα και να εργαστούν τα χυμοποιεία, να τελειώσει και η φετινή παραγωγή γιατί θα έμεναν τα πορτοκάλια στα δέντρα, αλλά και να μην ρυπαίνεται ο βιολογικός γιατί του ζήτησε μικρότερο φορτίο. Τώρα, η Δημοτική Επιχείρηση Σύνδεσης Αποχέτευσης έχει υπομειστεί με το βάρος από το δικαστήριο να κάνει καθημερινούς ελέγχους προκειμένου να μην ρυπαίνει το αργολικός κόλπος που είναι και το ζητούμενο. Έτσι, ο Πέτρος Οδιολίτης, που είναι πρόεδρος της ΔΕΙΑΡΜ, πηγαίνουν καθημερινά, πηγαίνει με τους συνεργάτες του, παίρνουν δείγματα, τα στέλνουν σε εξέταση και έτσι βλέπουν ότι η κατάσταση πηγαίνει καλά γιατί δεν πάνε μεγάλες ποσότητες στο χυμοποιείο. Τώρα, εκτός από αυτό όμως, και μάλιστα έκαναν και μία σύσκεψη όλοι μαζί και σε καλό κλίμα είπαν ότι και οι χυμοποιοί θα αναβαθμίσουν αν θέλει τους βιολογικούς καθαρισμούς τους, όμως και η Δημοτική Επιχείρηση Σύνδρευσης Αποχέτευσης Άργους Μυκηνών θα διαθέσει 3.100.000 ευρώ από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και θα αναβαθμίσει το βιολογικό καθαρισμό που είναι κοινός, να το πω άλλη μια φορά, και του Δήμου Άργους Μυκηνών και του Δήμου Ναυπλιαίων. Οπότε πλέον θα είναι και αναβαθμισμένος ο βιολογικός και η βιολογική των χυμοποιών, ώστε άλλη χρονιά να μην έχουμε την ρήπανση του βιολογικού καθαρισμού, που είναι και το ζητούμενο, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ένα περιβάλλον με τους ρήπους που είναι απαράδεκτοι για την περιοχή μας, Δέσποινα. Είναι μια καλή λύση, τα λέγαμε, μια χρυσή λύση για όλους. Περιμένουμε λοιπόν όλες αυτές τις δράσεις για να έχουμε μια κανονική χρονιά του χρόνου και με τους χυμοποιούς και με τους παραγωγούς μας, αλλά και με τον καθαρό αργολικό κόλπο που είναι έτοιμα όλων των κατοίκων της Αργολίδας. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Κυρίες και κύριοι, η πανδημία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε όλους σχεδόν τους κλάδους. Ακόμα και τα περίπτερα αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ η αγοραστική κίνηση. Οριακή μοιάζει να είναι η κατάσταση για εκείνους που διατηρούν περίπτερα έναν χρόνο μετά την πανδημία, καθώς τα συχνά περιοριστικά μέτρα έχουν επιφέρει μείωση της κίνησης. Όλα ο κόσμος βγαίνει και τα κάνει μαζεμένα από τα σούπερ μάρκετ τα ψώνια και λόγω δεν μπορεί να κυκλοφορήσει και ελεύθερα έχει επηρεαστεί. Εμείς είμαστε αυθόρμητη αγορά. Διψάει ο άλλος, απλώνει το χέρι, παίρνει ένα νερό, μια σοκολάτα κάτι. Τώρα αυτό δεν έχει κίνηση, έχει πέσει αρκετά. Έχει περάσει ένας πάρα πολύ δύσκολος χρόνος, έχει μειωθεί πάρα πολύ. Δεν υπάρχει κίνηση των νέων παιδιών που κυκλοφορούσαν για τα φροντιστήρια και για τα σχολεία τους και για τη βόλτα τους. Είναι τεράστια η διαφορά με προ-πανδημία η κίνηση, τεράστια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, η ζημιά μεγάλη. Κάνουμε υπομονή τεράστια για να μπορούμε να ξαναδουλέψουμε και θα μπορούμε να ξαναδουλέψουμε πάλι έτσι. Ναι, δεν έχει καμία σχέση τώρα έτσι. Ούτε μισή κίνηση, πολύ λιγότερο. Πάρα πολύ λιγότερο. Αυτό που προβληματίζει τους ιδιοκτήτες είναι η επόμενη μέρα στην περίπτωση ενός ακόμη γενικευμένου lockdown. Εντάξει, τα πράγματα είναι μπέρδεμα. Αν αρχίσει άλλο lockdown, θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Θα είναι καταστροφικό αν γίνει κάτι χειρότερο από τώρα, σαν μέτρα. Άμα γίνει όπως είναι στα βαθύ κόκκινα οι περιοχές, ένα τόσο αυστηρό lockdown. Θα είναι καταστροφικό, ειδικά αν διαρκέσει πάνω από μια εβδομάδα. Τα προβλήματα πολλά και ποικίλα και προφανώς αυτό που ζητούν είναι να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης και για αυτούς. Πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη βοήθεια και μόνο για τα περίπτερα, γενικά για τους επαγγελματίες. Δηλαδή στα δημοτικά τέλη, ο Δήμος, ξέρω και εγώ, να κάνει κάποια έκδοση, να υπάρχει μια αναλογικότητα, να υπολογίσουν. Δεν βγάζουν τόσα οι άνθρωποι, αλλά θα κάνουμε και εμείς κάποια βοήθεια. Υπάρχει αυτό με την επιστρεπτή, αλλά εντάξει, τώρα αυτά δεν λύνουν τα θέματα. Τώρα εκεί με τα νύχια κάτι. Ξέρουν αυτοί ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Το θέμα είναι αν μπορούν να το κάνουν για όλους αυτό το θέμα. Γιατί είναι μεγάλη η χρονική διάρκεια. Αυτό τώρα, αυτοί θα υπολογίσουν. Το θέμα είναι να μην κλείσει κανένα μαγαζί, γιατί υπάρχουν οικογένειες από πίσω, υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν. Ακούσαμε ότι ο Δήμος θα βοηθήσει τις πληττόμενες επιχειρήσεις για φέτος, το οποίο πέρσι δεν έγινε. Θα έπρεπε και η πολιτεία να βοηθήσει σε αυτό, στα ενίκια. Το κράτος πρέπει να βοηθήσει οπωσδήποτε όλους, και εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Δύσκολα τα πράγματα για όλη την κοινωνία. Να πάμε τώρα όμως να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γράφουν σήμερα οι ιστοσελίδες. Και να ξεκινήσουμε με την ΑΗ εφημερίδα. Οριστικό, δεν υπάρχει σκέψη για κλειστά πάρκα. Σαν κανονική ημέρα, η καθαρά Δευτέρα, δεν υπάρχει απαγόρευση για χαρταετό. Μόνο με τις μετακινήσεις θα έχουμε θέμα. Δεν απαγορεύεται το πέταγμα του χαρταετού. Πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο εμβόλιο, την Johnson & Johnson. Το επόμενο θέμα, πελώνει, την 25η Μαρτίου θα γίνει μόνο η στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα, δεν θα γίνουν οι μαθητικές. Το επόμενο θέμα της ΑΕ εφημερίδα, νέα μέτρα στήριξης, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, επιστρεπτέα 7, επιδότηση παγίων δαπανών, πλήρης απαλλαγή ενοικίου. Πάμε στη Newsit, βρέφος 5 ημερών με κορονοϊό στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αγλαία Κυριακού. Λίματα, Νοέμβριος πάλι στη Θεσσαλονίκη, αύξηση 206% του οικού φορτίου. Με δική της κάμερα κατέγραφε η αστυνομία τα επεισόδια της Θεσσαλονίκης. Και πάμε στην ιστοσελίδα του Best, 4x2 μέτρα και πακέτο 2,5 δισεκατομμυρίων για εργαζόμενους, επιχειρήσεις, κούρεμα της επιστρεπτέας και περισσότερες δόσεις. Στο επόμενο θέμα της ιστοσελίδας του Best, κραυγή απόγνωσης υψώνουν οι επαγγελματίες, οριακή κατάσταση στο εμπόριο. Και επίσης το να δει η κίνηση και στα περίπτερα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, γράφουν σήμερα οι ιστοσελίδες. Εσείς μπορείτε να τις επισκεφτείτε, να διαβάσετε περισσότερα. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε αποκριάτικο κλίμα με το καρναβάλι της Μεσίνης. We'll be right back.
Λοκομόντο. Μετράμε. Σχεδιάζουμε. Μεταφέρουμε. Τοποθετούμε. Νοιαζόμαστε. Επιπλοκομόντο. Στις πιο υπέροχες στιγμές σου βάζουμε την υπογραφή μας. www.komodo.gr. Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-69-387. Σίκικη. 67 έτη προσφορά στον παραγωγό. Δίπλα σας με πρόσθετες υπηρεσίες. Υποβολή αιτήσεων ΟΣΔΕ, ασφαλιστικές υπηρεσίες, επιστροφή ΦΠΑ αγροτών. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στη Μεσίνη. Σίκικη. Συνεχίζουμε μαζί. Της Trans, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργή της Trans. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Trans, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Ο κόσμος σου είναι ο τόπος που ζεις. Ο τόπος που αγαπήθηκε με πάθος και περηφάνεια. Οι ρίζες, η ιστορία, η παράδοση, η ταυτότητά σου. Το χθες και το σήμερα. Άνθρωποι, εικόνες, συναισθήματα. Είναι ο τόπος για τον οποίο θέλεις να γνωρίζεις τα πάντα. Τι συμβαίνει στο νησί, την πόλη, τη γειτονιά σου, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ποιο είναι αυτό για το οποίο όλοι συζητούν. Ποια είναι η είδηση που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Όσο περισσότερα γνωρίζεις για τον τόπο σου, τόσο γίνεσαι κομμάτι του. Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
ξέρεις τι είπε ο Χαρδαλιάς νεαρέ μου? Lockdown, ω Θεέ μου, πάει το μέλλον μου. Ποιο μέλλον σου βρε Καρνάβαλε? Τώρα που θα κάνω το εμβόλιο, έλα να δεις. 161 χρόνια έχω στην πλάτη μου, μάτια μου. Έχω το παρόν, έχω και πολύ μέλλον. Πάμε να ανάψουμε τις φωτιές. Να τιμήσουμε τα έθιμά μας. Την κρεμάλα. Την κρυά σηκού. Το τυρί και το τζαραμά. Πάμε να διασκεδάσουμε. Πάμε να πάρουμε τον δήμαρχο. Τι έγινε παιδιά, δήμαρχε θα έρθεις. Υπομονή παιδιά, προέχει η υγεία. Θέλετε να συμφωνήσουμε κάτι όλοι μαζί? Θα προσπαθήσουμε του χρόνου να κάνουμε το καλύτερο καρναβάλι. Γιατί κανείς δεν έχει τη δική μας συνταγή. Καρναβάλι με σύγκριση! Όπως καταλάβατε, θα συνεχίσουμε μέσα σε αποκρεάτικο κλίμα με το καρναβάλι της Μεσίνης. Θα έχουμε πάρα πολλές συνδέσεις για το καρναβάλι. Θα μιλήσουμε για τα έθιμα που αναβιώνουν κατά τη διάρκεια της αποκρεάτικης περίοδου. Και τώρα έχουμε μαζί μας την κυρία Δώρα Βαρανάκη, μέλος της κοινότητας Μεσίνης. Καλησπέρα σας, κυρία Βαρανάκη. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Ηλιοπούλου, και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε λίγο. Βέβαια φέτος οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν να γίνει το καρναβάλι δυστυχώς. Όμως να πούμε τι γινόταν υπό κανονικές συνθήκες. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο για την προετοιμασία, γιατί βασικά για να φτάσουμε στο καρναβάλι και για να έχουμε καλά αποτελέσματα πρέπει να έχουμε και μια καλή προετοιμασία για το καρναβάλι. Πολύ σωστά τα λέτε. Καρναβάλι Μεσίνης, 161 χρόνια. Τιμή μας που μένουμε σε αυτή την πόλη. Εμείς, κυρία Λιοπούλου, έχουμε την... πώς να το πω, να το πω ότι έχουμε την, την τύχη στο Δήμο μας να έχουμε τεχνικούς που μπορούν και κατασκευάζουν άρματα, και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι κάνουμε μία από τις καλύτερες διακοσμήσεις στο καρναβάλι. Δηλαδή αυτό το προσέχουμε πάρα πολύ. Η τεχνική μας κάθε χρόνο κατασκευάζουν άρματα που έχουν σχέση με την επικαιρότητα, με τα τοπικά, με τα πανελλαδικά γεγονότα. Και έτσι αυτό ο Βασιλιάς Καρνάβαλος κάθε τη μεγάλη, την καθαρά Δευτέρα, το βιώνει μέσα από το λόγο του. Και η προετοιμασία από πότε ξεκινάει, κυρία Βαρανάκη? Μετά τα Χριστούγεννα. Μετά τα Χριστούγεννα, πάνω στο καρναβαλικό εργαστήρι, πυρετοδός. Με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι. Κατασκευάζουμε άρματα κάθε χρόνο, γιατί τα γκρουπ μας πρέπει να τα συνοδεύουν κάποια άρματα με τα ανάλογα θέματα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι, θέλει πολύ τρέξιμο. Με πολύ αγάπη όμως το κάνουμε και αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Πραγματικά, γιατί βλέπουμε και το αποτέλεσμα, και βέβαια να πούμε ότι εκτός από το καρναβάλι που βλέπουμε έχουμε και τις παιδικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις για παιδιά, έχουμε το παιδικό καρναβάλι. Για πείτε μας γι' αυτό. Το παιδικό μας καρναβάλι είναι την Κυριακή της Κρεατινής, γιατί ως γνωστόν τα παιδιά μέσα από τη γιορτή της Αποκριάς θέλουν να βιώσουν το δικό τους ήρωα. Έτσι και εμείς λοιπόν, με τη βοήθεια των συλλόγων μας, των μαθητικών και πολιτιστικών συλλόγων μας, ξεκινούμε την Κυριακή της Κρεατινής την παρέλασή μας, που καταλήγουμε στην πλατεία της πόλης μας, εκεί σε ξέφρενο γλέντι, με πολλά καρναβαλικά παιχνίδια. Και έτσι τα μικρά παιδιά, με την τόση ενέργεια που έχουν, τη χαρά και το χορό, μας δίνουν τη σκυτάλη για τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση της Καθαράς Δευτέρας. Είναι ένα γλέντι για όλους, μικρούς και μεγάλους, το καρναβάλι. Από την προετοιμασία μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα. Ναι, ναι. Είναι μία από τις μπορώ να σας πω ότι μας έχει στοιχήσει πάρα πολύ εδώ στην πόλη. Γιατί και πέρυσι και φέτος δεν κάναμε καρναβάλι και εμείς βιώνουμε μέσα από αυτό. Το αγαπάμε το καρναβάλι Μεσίνης πολλά χρόνια. Οι πολίτες το δείχνουν, το εκδηλώνουν αυτό με τη συμμετοχή τους. Τι να σας πω, πολύχρωμη πόλη, πολλά συναισθήματα για το καρναβάλι αυτό. Και πολλούς επισκέπτες, να πούμε και αυτό, που έτσι βοηθάει και στην οικονομία της πόλης. Ναι, αυτό δυστυχώς το έχουμε βιώσει από πέρυσι μέχρι φέτος.
Έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα. Πέρυσι είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή στο καρναβάλι μας. Mm. Είχαμε πάνω από 300 καρναβαλιστές. Πολλά γκρουπ, πολλά άρματα. Θέλουμε να πιστεύουμε, βέβαια προέχει η υγεία, ότι του χρόνου όλοι μαζί θα απογειώσουμε το 162ο καρναβάλι Μεσίνης. Έτσι, να παίρνουμε δυνάμεις και αισιοδοξία για την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κυρία Βαρανάκη. Θέλω να πω ότι το καρναβάλι Μεσίνης είναι ένας θεσμός που τον αγαπάμε όλοι. Και με τη βοήθεια όλων την επιμονή μας και την επιμονή μας θα το ξεπεράσουμε όλοι μαζί όλο αυτό που περνάμε τώρα. Απλά να χαμογελάμε και να πιστεύουμε στα καλύτερα. Και του χρόνου ραντεβού λοιπόν όλοι μαζί στη Μεσίνη. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και του χρόνου να γίνουν κανονικά τα πάντα. Και τα καρναβάλια και οι παρελάσεις, όλα. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή Σαρακοστή ευχόμαστε. Καλά, καλή Σαρακοστή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από το καρναβάλι του 2019. Ζωρίσατε πέρα για πέρα όλοι, Νησώτες, Καλαματιανοί και Απανταχού Βουρκώνοι. Καλώς λοιπόν μας βρήκατε στη μεθυσμένη πόλη. Εγώ είμαι ο Καρνάβαλος, θα σας ταψά άλλο χήμα. Με μια μούτζα απλόχερα σας καλοχαιρετίζω πριν χιδεότατα αρχίσω να σας βρίζω. Αυτούς που τα έχουνε πολλά, τα δισεκατομμύρια, κατάντησαν τους Έλληνες σε μόνιμα μπατήρια. Μας λένε ήρθε η ανάπτυξη, χαρείτε να χαρούμε. Το είπαν οι ηγέτες μας, τι άλλο πια να δούμε. Οι κλέφτες γίνανε πολλοί. Τη νύχτα περπατάνε, τα ζωντανά μας χάνουμε, στο τέλος θα μας φάνε. Ζούμε κολοκατάσταση. Και εσείς αγρότες που έχετε πάντα το πάνω χέρι, λέτε το κόστος είναι ακριβό, όμως κανείς δεν σας πιστεύει. Ψάξτε να βρείτε φόρμουλα για αυτούς που έχουν ανάγκη να παίρνουν στη λαϊκή λίγο φτηνό σπανάκι. Ζήσουν.
θα σου πω. Και βλέπουμε χιλιάδες κουρασά, χιλιάδες κουρασιά να εξπεντονίζονται. Λαγάνες, κρουασάν, γίνεται χαμός. Η Πέταρη από την τοπική κοινότητα Αμφιθέας. Μάνατζερ τους, η Λέτρα. Έλα στο καρναβάλι της Μεσίνης και σίγουρα πιο νέος θα γεννείς. Μεγάλοι όλοι μας χαράδες χορεύουμε γλεντάμος το πρωί. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ στο Σύλλογο Γυναικών Μεσίνης με θέματα σκυλάκια Δαλματίας. Πήραμε έτσι μια γεύση από καρναβάλι, ένα αποκριάτικο κλίμα λίγο έτσι να αισθανθούμε καλύτερα και να πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Αγγελική Ζέμπελη, γραμματέα του Θεατρικού Εργαστηρίου Μεσίνης. Καλώς ήρθατε κυρία Ζέμπελη. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να είστε πάτε. Κυρία Ζέμπελη, να μιλήσουμε τώρα για ένα έθιμο που αναβιώνει στη Μεσίνη κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Είναι το έθιμο της αναπαράστασης, της δίκης και του απαγωνισμού της Γρίας Οικούς. Ναι, είναι μια προφορική έτσι παράδοση που ξεκίνησε με ένα άρθρο ενός τότε φοιτητή της νομικής του κυρίου Γούνα το 1908. Και είναι κάθε χρόνο τιμή μας που σε συνεργασία με το Δήμο Μεσίνης αναλαμβάνουμε την αναπαράσταση της δίκης και τον απαγχωνισμό της Γρίας Οικούς. Είναι ένα έθιμο πάρα πολύ σημαντικό για την ιστορία του τόπου μας και είναι ένας θεσμός που έχει τη δυνατότητα να γίνει αιτία ανάπτυξης της πόλης μας, του τουρισμού στην πόλη μας και η αύξηση αυτή μπορεί να φέρει πολλά σημαντικά έσοδα και ταυτόχρονα να συμβάλλει στην αναζωογόνηση και την ανάπλαση και τη βελτίωση της εικόνας της πόλης μας σε όλα τα επίπεδα. Τι λέει ο μύθος έτσι, να... γι' αυτό το, για τη δίκη έτσι, και τον αποχωνισμό της Γρίας Οικούς. Ναι, περίπου βρισκόμαστε στο 1825 όταν ο Ιμπραήμ αποβιβάστηκε στην Κορώνη και τη Μεθόνη και προχωρούσε λαιλατώντας, σκέγοντας και σκοτώνοντας κάθε αντίσταση που έβρισκε στον δρόμο του. Έτσι, καταλαμβάνοντας τον έναν τόπο μετά τον άλλον, έφτασε στο νησί, όπως έλεγαν τότε τη Μεσίνη. Το νησί ήταν ανοχήρωτη πόλη και ακατάλληλη για μάχη. Μπαίνοντας ο Ιμπραήμ στο νησί, βρήκε μόνο γέρους, γριές και αρρώστους που δεν μπόρεσαν να φύγουν. Λαιλάτισε ό,τι βρήκε, έκαψε και σκότωσε. Όπως φαίνεται όμως, του άρεσε το τοπίο περισσότερο για ασφάλεια, γιατί μπορούσε έτσι να κινείται εύκολα. Εκεί λοιπόν έστησε το στρατηγείο του και στο σημείο που αναπαραστάται το δρόμενο κάθε χρόνο, κατέλαβε ένα σπίτι του Βλαχάκη. Εκεί είναι ένα σπίτι ισόγειο που διασώζεται μέχρι και σήμερα και είναι ακριβώς πίσω από το σημείο εκείνο, ανάμεσα στα σπίτια Πατρίκη και Δασκαρόλη. Εκεί εγκατέστησε το στρατηγείο του. Σε αυτό λοιπόν ακριβώς το σημείο, ο Ιμπραήμ έφτιαξε μια κρεμάλα για να τρομοκρατήσει τον κόσμο και τους πατριώτες. Μεταξύ αυτών λοιπόν ήταν και μια γυναίκα από το νησί που λεγόταν Τσαφατίνου. Τη φώναζαν με το παρατσούκλι Γριάς Οικού και ήταν πολύ γνωστή διαθέτοντας βότανα και κάνοντας τη γιάτρισσα στους αρρώστους. Ήξερε να σταυρώνει και να εξηγεί τα όνειρα. Μια νύχτα λοιπόν, ο Ιμπραήμ είδε ένα κακό όνειρο και ξύπνησε τρομαγμένος. Διέταξε να βρουν κάποιον που να ξέρει να εξηγεί όνειρα. Και βέβαια η καταλληλότερη ήταν η Γρίας Οικού. Την οδήγησαν μπροστά στον Ιμπραήμ και αυτός της είπε ότι το όνειρο αυτό που είδε θέλει να το εξηγήσει. Η Γρία λοιπόν Οικού εξήγησε το όνειρο πολύ σωστά, χωρίς να φοβηθεί καθόλου. Του είπε ότι στο τέλος θα νικηθεί και θα φύγει ηττημένος από την Ελλάδα. Ο Ιμπραήμ αυτό το θεώρησε μεγάλη προσβολή και αμέσως διέταξε να την κρεμάσουν. Όταν λοιπόν ελευθερώθηκε η χώρα μας, η οικογένεια Τσαφατίνου μαζί με άλλους πατριώτες την πρώτη μέρα της Σαρακοστής, την καθαρά Δευτέρα, κατασκεύασαν μια κρεμάλα στο ίδιο μέρος που είχε κρεμάσει και ο Ιμπραήμ τη Γρίας Οικού. Έτσι έκαναν αναπαράσταση. Από τότε αυτό έμεινε ως ένα ιστορικό γεγονός και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
με την αποκριά συνδέθηκε για το λόγο το ότι έκανα την αναπαράσταση για πρώτη φορά την μέρα της Σαρακοστής, την καθαρά Δευτέρα. Δεν είναι τόσο άμεσα συνδεδεμένο με τις αποκριές. Μάλιστα. Και έτσι αναβιώνει αυτό το έθιμο την καθαρά Δευτέρα το πρωί. Ναι. Υπάρχουν διάφορες έτσι, εκδοχές του όνειρου. Αυτό το όνειρο τώρα που εμείς αναπαραστούμε έχει να κάνει με τους κροκόδιλους, ναι, που έτσι συμβολίζουν, ήταν τρεις οι κροκόδιλοι, τη συμμαχική κατάσταση. Ήταν η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία. Αυτή οι δυνάμεις αυτές που ήταν σύμμαχοι με την Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε. Μάλιστα. Τώρα μετά πολλές διασκευές υπήρξαν, αυτοί όμως εμείς και προσελκύει έχουμε... πραγματικά η αναπαράσταση, προσελκύει αρκετό κόσμο. Είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι, είναι πραγματικά ένα δρόμενο το οποίο είναι μοναδικό και αξίζει αμέριστη προσοχή και γι' αυτό και εμείς είμαστε πολύ περήφανοι. Το θεωρούμε πάρα πολύ τιμή μας να συνεχίζουμε αυτό και να το μεταφέρουμε στα νέα μας παιδιά. Είναι μοναδικά πράγματα αυτά που δεν πρέπει να σβήσουν. Έτσι ακριβώς. Κυρία Ζεμπέλη, δεν ξέρω αν έχετε προσθέσει κάτι άλλο. Να σας ευχαριστήσουμε. Όχι, εμείς ευχαριστούμε και πραγματικά είναι τιμή μας. Ναι. Και να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, του χρόνου να γίνει και πάλι η αναπαράσταση. Αυτές οι εικόνες που δείχνατε πριν μας κάνουν και ανυπομονούμε, δεν μπορούμε καθόλου. Θέλουμε συνέχεια να βλέπουμε για να μην ξεχνιόμαστε. Να είστε καλά, καλή Σαρακοστή ευχόμαστε. Επίσης, να είστε πάντα καλά, με υγεία. Με υγεία πάνω απ' όλα. Και να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας Μεσίνης, τον κύριο Νίκο Ρούτσι. Κύριε Ρούτσι, καλησπέρα σας. Μούλου. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Για άλλη μια φορά, τον Μπέστη είναι κοντά μας. Να είστε καλά. Πάντα στις αποκριές μας είστε συμπαραστάτες και αρρωγός σε όλο αυτό που κάνουμε. Κύριε Ρούτσι, για πείτε μας, φέτος δυστυχώς δεν θα γίνει το καρναβάλι, ωστόσο είναι πλέον έτσι στη ζωή, στην κοινωνία 161 χρόνια, είναι ένα ιστορικό καρναβάλι, το καρναβάλι της Μεσίνης. Γίνεται μια μεγάλη προετοιμασία για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που βλέπουμε. Μιλήστε μας γι' αυτό. Όντως, βρισκόμαστε στα 161 χρόνια και όχι μόνο, γιατί αυτοί που ασχολούμαστε λίγο πιο με το καρναβάλι ιστορικά, είναι πολύ παλιά και θα το αναδείξουμε αυτό, να είστε σίγουροι σε κάποια στιγμή. Mm-hmm. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι σαν τόπος, σαν πόλη, γιατί είναι μαζί με το πανηγύρι μας, είναι πώς να το πω, οι σημαίες μας, η σημαία του τόπου μας, το καρναβάλι και το πανηγύρι μας. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι για αυτή τη διαδικασία τώρα που περνάμε. Είμαστε, πώς να το πω, έξω από τα νερά μας. Δεν βλέπουμε αυτή τη ζωή που έχει η πόλη μας τις ημέρες αυτές. Και προσπαθούμε να συγκρατηθούμε και να έχουμε την όρεξη για τον χρόνο. 161 χρόνια φυσικά είναι πάρα πολλά στην ιστορία αυτής του τόπου. Και όπως όχι μόνο. Μια ιστορία που έρχεται, όπως σας είπα, από πάρα πολύ παλιά. Για πείτε μας τώρα, η προετοιμασία γίνεται έτσι πολύ καιρό πριν, γιατί πραγματικά και βλέπουμε και τα άρματα, βλέπουμε και το λόγο, το σατυρικό ρόλο του λόγου του βασιλιά Καρνάβαλου. Πρέπει να είναι θέματα της επικαιρότητας, συνεπώς θέλει μια δουλειά όλο αυτό. Σίγουρα και από ό,τι μπορώ να σας πω ότι μερικές φορές φτιάχνοντας τα άρματα, γιατί ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με το καρναβάλι μας, φτιάχνοντας τα άρματα αλλάζει λίγο η επικαιρότητα και μας βγάζει έξω θέματα έτοιμα, βγαίνουν έξω από τη... Βεβαίως. Πρέπει να παρακολουθείτε και την επικαιρότητα. Ξέρω εγώ να σατυρίσουμε ένα γεγονός, αυτό μένει έξω. Πάντα τα άρματα είχαν πάντα ένα θέμα της επικαιρότητας, το οποίο συνοδεύονται από ένα γκρουπ ντομινοφόρων. Θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό ότι με την πάροδο του χρόνου, τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα αυτές τις τελευταίες χρονιές, βλέπω μια ενεργοποίηση των φίλων των νησιωτών, παιδιών, νεαρών, σχολών, χορού, λυκείων, μια πιο ζέση στο καρναβάλι μας. Και αυτό μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση και δείχνει το πόσο έχει μπολιαστεί αυτός ο νεαρό κόσμος με το καρναβάλι μας.
Και αν δείτε και από, σταχυλογήσετε λίγο τις, στα site εκεί που παίζουν και τα λοιπά, ήδη έχουν ανεβάσει, κάνουν κάποιες, κάποια δρόμενα, έστω και με αυτόν τον καιρό, να παρουσιάσουν ότι ο τόπος, ότι το καρναβάλι ζει, ότι συνεχίζει. Είναι σημαντικό αυτό, ναι, για να παίρνουν μέρος και οι νέοι, να βάζουν και νέα στοιχεία, και θα το δούμε και πιο κάτω αυτό, γιατί έχουμε και καλεσμένα παιδιά τα οποία θα αναφερθούν και σε αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό να παντρεύουμε το παραδοσιακό με το νέο, με το σύγχρονο. Όντως, έτσι έχει γίνει, και ιδιαίτερα ένα γκρουπ, οι Φουστανελοφόροι, το οποίο έρχεται από πολύ παλιά, δηλαδή καναβάλια έκαναν αυτοί παλιά, στο πρώτα τα ξεκινήματα. Οι φουστανελοφόροι με τις στολές τους, με τις φουστανέλες τους, με τα κουμπούρια τους, βγαίνανε πολύ άντρακλες και κάνανε παρέλαση. Δηλαδή ήταν το κλου της αποκρέασης Καθαράς Δευτέρας, γιατί εμείς, ξέρετε, μέχρι πρότινος είμαστε από τις λίγες, από τους λίγους τόπους που κάνουμε καρναβάλι την Καθαρά Δευτέρα και όχι την Κυριακή. Ναι. Είμαστε λίγοι. Τώρα φυσικά το καρναβάλι έχει γίνει, όλος ο κόσμος κάνει καρναβάλι. Και αυτό έτσι μέχρι κάποιες στιγμές μέχρι, πώς να το πω, μέχρι στεναχωρήσει, μέχρι προβληματίσει. Γιατί έτσι, ξέρετε, δεν ασχολούνται με τα δικά τους τα τοπικά έθιμα. Και θέλουν να κάνουν και ένα καρναβάλι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αφήστε τον τόπο που κάνει το καρναβάλι όπως σαν έθιμο, σαν παράδοση, και κάντε κάτι άλλο εσείς που έχετε σαν έθιμο. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Θα ήθελα να πω για τους φουστανελοφόρους. Βεβαίως, να πείτε, ναι. Οι οποίοι ήταν, και όπως εδώ βλέπουμε για την Κυρία Σικού, οι οποίοι συμμετείχαν και στην αναπαράσταση της Κυρίας Σικούς, ήταν ένα γκρουπ από άντρες μεγάλων οικογενειών, μιχαλοπλέοι, ρουτσέοι, πολλοί, που εντείνονται όλοι με τις φορεσίες της Επανάστασης. Δηλαδή, αν δείτε παλιές φωτογραφίες που έχουμε και τα λοιπά, θα δείτε ότι είναι σαν να τους βλέπουμε ζωντανούς τους ήρωες με αυτές τις στολές που έχουν. Τώρα δεν ξέρω από αυτές τις στολές που έχουν, σε ποια σεντούκια έχουν μπει και δεν έχουν βγει. Κάποιες φορές βγαίνουν όμως έτσι ενδεικτικά. Αυτό το πλέον κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 80 είχε χαθεί αυτή των φουστανελοφόρων η παρέλαση, ναι, την οποία ανέλαβε τότε και ήταν ένας σύλλογος ο οποίος υπάρχει και τώρα, οι Φίλοι της Μεσίνης, οι οποίοι ανέλαβαν να κάνουν, γιατί είχαν παραδοσιακούς χορούς και είχαν και στολές, και ανέλαβαν και αυτοί να συνεχίσουν αυτό το έθιμο, και έτσι έχει κρατηθεί, δηλαδή, όσο γίνεται με την σοβαρότητα που υπάρχει, που υπήρχε, το έχουν και αναλάβει και αυτοί, ο Σύλλογος Φίλοι της Μεσίνης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω με την ευκαιρία που δίνεται όλους τους συλλόγους, οι οποίοι, δηλαδή ο Σύλλογος Εθελοντών, ο Σύλλογος Εθελοντών, το Σωματείο Εθελοντών Μεσίνης, το οποίο αναβίωσε το έθιμο του Τυρί και του Ταραμά, το έθιμο της Μαντολινάτας, μια άλλη παράδοση στην πόλη. Θα τα δούμε όλα αυτά, κύριε Ρούτσι, γιατί θα μιλήσουν και για αυτά τα έθιμα, ναι, γιατί έτσι οργανώνοντας την εκπομπή διαπίστωσα ότι είναι πάρα πολλά τα έθιμα που αναβιώνουν κατά τη διάρκεια της αποκριάτικης περίοδου στη Μεσίνη, ναι, τα οποία όμως από ό,τι φαίνεται δεν έχουν αναδειχθεί και τόσο πολύ. Ναι, όχι, τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια, θα μπορούσα να πω. Να, όπως σας είπα, παραδείγματος χάρη, το Σωματείο Εθελοντών Μεσίνης ανέλαβε να ξεκινήσει το έθιμο του Τυρί και του Ταραμά. Ο Σύλλογος, το θεατρικό εργαστήρι, ανέλαβε να παρουσιάσει το έθιμο της Κυρίας Σικούς υπεύθυνα. Και το Σωματείο Εθελοντών, φυσικά, που ανέλαβε να συνεχίσει και το έθιμο των απάχυνων της Μαντολινάτας της Μεσίνης, η οποία και αυτή έχει μια μεγάλη ιστορία με τα πολεμικά, με μαντολίνα και χορευτές ιδιαίτερες, οι οποίοι τραγούδουσαν τραγούδια έτσι, χορευτικά και της αποκρέας. Θέλω να πω ότι αυτοί οι σύλλογοι πλέον έχουν δώσει μεγάλη δύναμη στο καρναβάλι μας και συμμετέχουν ενεργά, τους οποίους και ευχαριστούμε. Ο Δήμος φυσικά είναι πάντα δίπλα στο πρωτοστατήσιο ό,τι του ζητηθεί. Η συλλογική προσπάθεια, κύριε Ρούτσι, πάντα φέρνει θετικά αποτελέσματα. Ακριβώς, και γι' αυτό έχει πάρει ένα ξεκίνημα πολύ δυνατό το καρναβάλι μας. Μέσα από αυτούς τους συλλόγους και με προεξάρχοντα και τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Θανασόπλο, και προσπαθούμε να δώσουμε μια καινούρια αίσθηση του καρναβαλιού, παντρεύοντας το παλιό φυσικά με το καινούριο. Ωραία. Κύριε Ρούτσι, να σας ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Όχι, αφού είπατε ότι έχετε και άλλους καλεσμένους, να μην... Βεβαίως, έχουμε αρκετούς. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για
πρόσκλησή σας. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε, για την παρουσία. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Μιλήστε στον κύριο Δαβίλα να καθίσει στη θέση σας, να μας πει και αυτός. Έγινε. Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Σαρακοστή να έχετε. Γεια σας, γεια σας. Αυτά λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά έθιμα που αναβιώνουν κατά τη διάρκεια της αποκριάτικης περίοδου στη Μεσίνη. Θα τα δούμε όλα αυτά, έχουμε αρκετά να δούμε ακόμα και πραγματικά είναι έθιμα που μας ενθουσιάζουν. Έχουμε τον κύριο Δαβίλα. Καλησπέρα σας, κύριε Δαβίλα. Είναι εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Μεσίνης για πολιτιστικά θέματα. Καλώς ήρθατε. Κύριε Ελιοπούλου, καλησπέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλάω μαζί σας. Να είστε καλά. Συνεργαζόμαστε παλαιόθεν και είναι χαρά για μένα. Να είστε καλά, κύριε Δαβίλα. Ακούω να σου δώσω και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, η οποία έχει μια πολύ θεματικότητα πάρα πολύ καλή και ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει. Ήθελα όμως συνέχεια να ευχαριστήσω και εσάς και το κανάλι σας, γιατί μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το καρναβάλι της Μεσίνης. Ένα ιδιαίτερο καρναβάλι και ιστορικά, και όπως στη συνέχεια θα σας εξηγήσω και αν θέλετε. Είναι ένα ιδιαίτερο, ένα παραδοσιακό καρναβάλι. Για πείτε μας, κύριε Δαβίλα. Είναι γεγονός ότι όπως προελέχθη το καρναβάλι της Μεσίνης είναι 161 ετών από τα παλαιότερα. Υπάρχει όμως και μια παράδοση περιραίωση ατμόσφαιρα ότι είναι ακόμα και πιο παλιά και επί τουρκοκρατίας γίνονταν. Αναμφίβολα όμως πέρα από αυτό είναι από τα πλέον παλαιότερα καρναβάλια της χώρας. Ένα. Δύο. Έχει μια ιδιαιτερότητα για τον εξής λόγο. Έχει λαογραφική δύναμη. Δηλαδή ποια είναι η δύναμη αυτή. Αναπαράγει το παρελθόν στο παρόν και το μεταλαμπαδεύει στο μέλλον. Δίνει τη δυνατότητα δηλαδή και στα νέα παιδιά να βιώσουν γνωστικά τι ακριβώς οι οθότα υπήρχαν εκείνη την εποχή που λειτουργούσαν οι προγενέστεροι από αυτό. Και να τα αναπαράξουν στο μέλλον, παντρεύοντας πάντα και με τη σημερινή πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν είναι μια ιδιαιτερότητα που δεν την έχουν πολλά καρναβάλια. Ένα. Και τρία, μάλλον δύο. Και τρία είναι το εξής. Ότι έχει στοιχεία ιστορικής αλήθειας. Και αυτό είναι το δρόμενο της Γριάς Ιχνούς, όπως ξέρετε. Το οποίο προελέχθη, για να μην πλατιάζω εγώ, και από τους προηγούμενους και θα σας εξηγήσουν και οι υπόλοιποι που θα μιλήσουν τι ακριβώς είναι και πώς γίνεται. Είναι απλά ένα γεγονός που έλαβε ιστορικής αλήθειας που έλαβε χώρα την εποχή του Ιμπραήμ, που κρέμασε αυτή την λεγόμενη Γριασικού. Όμως αυτό παράλληλα έχει στοιχεία συλλογικής φιλαλληλίας. Και εξηγώ τι εννοώ. Μέσα σε όλα τα πολλά δρόμενα υπάρχει και το δρόμενο που ανάβουμε τις φωτιές, τις Κυριακές. Εκεί αντιλαμβάνεστε, η κοινωνία, σε καταγειτονιές, μαζεύεται, αφήνουν πίσω αρνητικές συμπεριφορές, συνθήματα, πώς το λένε, σχέσεις χαλασμένες και αγαπιούνται όλοι. Είναι και αυτό ένα εργαλείο, αν μου είναι δόκιμος ο χαρακτηρισμός, που βοηθά τους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά, να γλεντήσουν και κυρίως να απελευθερωθούν από όποια αρνητική έτσι, προσέγγιση είχε ο ένας απέναντι στον άλλο. Με λίγα λόγια θέλω να πω εν κατακλείδη ότι το καρναβάλι, όπως είπε ο κύριος Ρούτσης και η κυρία Βαρανάκη τη Μεσίνης, είναι μία από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές δράσεις της πόλης μας, κυρίαρχη. Λοιπόν, και οφείλω να ομολογήσω ότι δυστυχώς ο κορονοϊός, όπως είπαμε προηγουμένως, μας πήρε την μπουκιά από το στόμα. Πέρυσι δεν προλάβαμε να το κάνουμε, ήταν προετοιμασμένο. Έτσι, είσαστε στο παραπέντε πέρυσι, δεν προλάβατε. Είχε μια συμμετοχικότητα φοβερή. Και όπως είπε και ο κύριος Μπουτσής, ήταν τα παιδιά, τα νέα παιδιά, συμμέτοχα και με φορμαρισμένα κατά το κοινό στρεγόμενο να δώσουν τα πάντα. Και θα βοήθηκε και καιρό στην καθαρά Δευτέρα. Θυμάστε που ήταν πολύ καλή. Δεν έγινε, όμως είμαστε θυμωμένοι. Γιατί και φέτος μας το έκανε ο κύριος κορονοϊός. Του χρόνου λοιπόν φουρτισμένοι με αυτή την ένταση και την ανάγκη που έχουμε να το αναδείξουμε και να το βάλουμε στην πρωτοπορία. Και το εννοώ αυτό, στην πρωτοπορία της χώρας. Λοιπόν, να είναι ένα από τα μεγαλύτερα καρναβαλικά δρόμενα στη χώρα. Μπορούμε να το κάνουμε, υπάρχει θέληση, υπάρχει αγάπη. Παράλληλα έχουμε και ένα πλεονέκτημα που δεν το έχουν πολλά άλλα καρναβάλια, εκτός της Πάτρας που είναι γνωστό. Έχουμε υπαλλήλους του Δήμου και μόνιμους, αλλά και αυτοί που έρχονται περιοδικά, οι οποίοι μπορούν και είναι κατασκευαστές αρμάτων. Κάνουμε θαυμάσια άρματα και γενικότερα με θεματολογία, η οποία και στο παρελθόν αναφέρει στο παρόν, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη και την πραγματικότητα σκοπτικά, όπως ξέρετε, το καρναβάλι είναι σκοπτική προσέγγιση δράση. Λοιπόν, με λίγα λόγια, δηλαδή, γίνεται μια θαυμάσια, αν θέλετε, ανάδειξη του παρελθόντος στο παρόν, αλλά και ταυτόχρονα πάλι επισήμανση και κριτική προσέγγιση για τα γεωθώτα της τωρινής εποχής.
Όλα αυτά λοιπόν έχουν μια δύναμη που μπορούμε εμείς και οφείλουμε να δείξουμε, και θέλω να κάνω από εδώ έκκληση στα νέα παιδιά και με εμφαντικό τρόπο κοντώντας και τα χέρια μου να τους πω ότι ακούστε παιδιά μου και δίνεις το πουλάκι μου. Το καρναβάλι σας είναι δικό σας. Εμείς είμαστε δίπλα να πηγαίνουμε μπροστάριδες, αλλά εσείς θα το πάρετε στην πλάτη σας. Είναι ηθική υποχρέωση απέναντι στους γονείς τους, στους παππούδες τους, γενικά στην πόλη τους. Λοιπόν, και του χρόνου να ανάψουν και οι φωτιές, να έχουμε κέφι όλοι, να αγκαλιαστούμε, να χορέψουμε, να πιούμε και να φάμε και να δούμε και τις παρελάσεις και όλα τα πάντα. Να σας ευχαριστήσουμε. Αλλά και πριν μιλήσουμε, εγώ θέλω να πω ταύτες, να θέσω προς εμάς την πρόσκληση, να είστε εκεί και όλο το team του σταθμού σας, γιατί και πέρυσι είχαν έρθει, και την Τσικνοπέμπτη να πούμε τα κρασιά μας και τους μεζέδες μας. Έχανε και μάγερα εγώ προσωπικά μαζί με την κυρία Μαρανά και φέτος έγινε ο κύριος Νίκος. Λοιπόν, και όλα τα υπόλοιπα θα είναι καλά. Να είστε έτσι. Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά, να είστε καλά, με υγεία, καλή Σαρακοστή. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά το διάλειμμα συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα έθιμα της Μεσίνης. Σίκικη. 67 έτη προσφορά στον παραγωγό. Δίπλα σας με πρόσθετες υπηρεσίες. Υποβολή αιτήσεων ΟΣΔΕ, ασφαλιστικές υπηρεσίες, επιστροφή ΦΠΑ αγροτών. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στη Μεσίνη. Σίκικη. Συνεχίζουμε μαζί. Σπούργη της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργη της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπούργη της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Κομόντο. Μετράμε. Σχεδιάζουμε. Μεταφέρουμε. Τοποθετούμε. Νοιαζόμαστε. Έπιπλο Κομόντο. Στις πιο υπέροχες στιγμές σου βάζουμε την υπογραφή μας. www.komodo.gr. Ασπρόχωμα Καλαμάτας.
Τηλέφωνο 2721-069-387. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ σε αποκριάτικο κλίμα και να συνεχίσουμε με το καρναβάλι της Μεσίνης και να καλησπερίσω την κυρία Ντίνα Αντωνάκου, αντιπρόεδρο του Σωματείου Εθελοντών Μεσίνης και την κυρία Αγγελική Μαντά, μέλος του Συλλόγου Γυναικών Μεσίνης. Καλώς ήρθατε και στις δύο. Ναι, καλησπέρα κυρία Ηλιοπούλου. Χρόνια πολλά. Έτσι, χρόνια για πολλά. Να καλή Σαρακοστή να έχουμε. Για να κρατάμε και τη μνήμη συνεπή τουλάχιστον και αγέραστη, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και να διορθώσω δυστυχώς έτσι για το τυπικό του πράγματος. Ναι. Πρόεδρος σωματείου είμαι, δεν έχει σημασία. Πρόεδρος, συγγνώμη, συγγνώμη. σας υποβίβασα. Όχι. Να ξεκινήσουμε με εσάς, κυρία Αντωνάκου, για την αναβίωση του εθίμου Τυρίς και Ταραμάς. Αυτό το έθιμο έχει τη δική σας ταυτότητα. Για πείτε μας του συλλόγου σας. Για πείτε μας γι' αυτό το έθιμο. Αν μου επιτρέπετε, βέβαια έχει συνδεθεί το σωματείο μας με τον Τυρί και τον Ταραμά, αλλά υπάρχουν και αρκετά άλλα δρόμενα. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο βεβαίως για να σας μιλήσω και γι' αυτά. Θα έλεγα λοιπόν ότι το καρναβάλι έχει της Μεσίνης, όπως και οι προλαλήσαντες υπογράμμισαν, έχει μια δική του δυναμική, έναν αυθορμητισμό, γιατί έχει λαϊκή βάση. Και βέβαια όλο αυτό τροφοδοτεί, κάνει το καρναβάλι της Μεσίνης να τροφοδοτείται μέσα από την πλούσια παράδοσή του και φυσικά και από αρχαίγωνα έθιμα. Νομίζω ότι αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του. Να δούμε δηλαδή ότι το καρναβάλι έχει ρίζες βαθιές, ότι παντρεύονται όπως θα προανέφεραν διάφορα στοιχεία, φιλτράρονται όμως τα στοιχεία αυτά. Γιατί για να αναβιώσουν κάποια πράγματα θα πρέπει να τα αποδεχτεί ο λαός, όπως τον Τυρί και τον Ταραμά που προαναφέρατε. Λοιπόν, νομίζω ότι ένα από αυτά τα δρόμενα, ένα από αυτά τα έθιμα, τα αρχαίγωνα, είναι και οι φωτιές. Να δώσουμε την πρέπουσα σημασία σε αυτό το έθιμο. Όλα τα σωματεία, όλοι οι σύλλογοι στη Μεσίνη ανάβουν στις ρούγες τις δικές τους φωτιές. Αυτές λοιπόν έχουν τη δική τους σημασία, γιατί δημιουργούνται γύρω από τις φωτιές κύκλοι χωροί, όπως δηλαδή και παλιά. Αυτές οι ανοιξιάτικες φωτιές έχουν μια αρχαίγονη δύναμη. Γενικά η φωτιά έχει αυτή τη μαγική δύναμη να καθαιρεί το κακό, να οδηγεί στην εφορία της γης, και γι' αυτό και όλα θα πρέπει να σβήσουν οι φωτιές για να πάρουν μαζί τους τα κακά πνεύματα και να συνεχίσει η καλή η εφορία της γης, η γονιμότητα και όλα αυτά. Δεν είναι τυχαίο κιόλας ότι οι καρναβαλιστές φορούν προσωπία, μουτσούνες όπως έλεγαν παλιά. Συμβαίνει αυτό με τα διονυσιακά δρόμενα, με το υποδίεστε δηλαδή, γιατί όλες αυτές οι παραστάσεις, μάλλον η μάσκα εξομοιώνει τους προσωπιδοφόρους, αυτούς που τους φέρουν, με τις μορφές που απεικονίζουν. Και έτσι ελευθερώνεται αυτός που φέρει τη μάσκα και μπορεί πλέον να αποδεσμευτεί από φόβους, από συμβατικότητες και βέβαια να πειραματιστεί σε νέους ρόλους και να εκτονωθεί συναισθηματικά, γιατί έχει και αυτό το πνεύμα, θεωρώ, το κάθε καρναβάλι. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά το καρναβάλι μας της Μεσίνης, νομίζω ότι έχει κάποια ιδιαίτερα έθιμα, κάποια δρόμενα που έχουν αναβιώσει και τα οποία είναι δικά του, μοναδικά. Ένα τέτοιο δρόμενο είναι και η Μαντολινάτα. Την προανέφερε ο κύριος Ρούτσης, είναι κιόλας και από τους παλιούς έτσι δημότες, συμπολίτες μας εδώ, και γνωρίζει βαθιά τα πράγματα. Και εμείς βέβαια που δεν είχαμε άμεση σχέση με το καρναβάλι, προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία με ανθρώπους που γνωρίζουν. Και πήραμε διάφορα στοιχεία, όλα αυτά μπολιάστηκαν και έγιναν έθιμα, έγιναν δρόμενα,
όσα βέβαια άντεξαν, όσα βέβαια μέσα από αυτό το φιλτράρισμα επιδοκιμάστηκαν από το λαό, γιατί κάπως έτσι γεννιέται κάτι που λέμε ότι είναι λαϊκό και επομένως έχει απήχηση. Η Μαντολινάτα λοιπόν είναι ένα πεζοπόρο τμήμα, το οποίο εμείς οι εθελοντές το αναβιώσαμε από το 2010, γιατί αυτό συνδέεται μάλλον με την κομπανία των Απάχηδων. Ναι. Σε αυτό μας μίλησε ο αείμνηστος Δημήτρης Κούτης, ο οποίος είχε μουσική σχολή και οργάνωνε αυτή τη Μαντολινάτα και ήθελε να αναστήσει αυτούς τους ξεχασμένους Απάχηδες. Οι Απάχηδες είναι οι μάγκες, να το πω έτσι απλά. Οι λίγο μάγκες, οι μάγκες, οι οποίοι μας έρχονται, ξέρω εγώ, ο όρος απαντάει στη Γαλλία, αλλά είναι και παρετιμολογία τέλος πάντων των Απάτσι, αμερικάνικης φυλής κτλ. Άρα έχουν μια ειδική ενδυμασία. Έχουν τις τραγιάσκες που φοράνε, τις μαύρες, τις μουτσούνες, όλα αυτά. Και βεβαίως και τα μουσικά όργανα, τα οποία κάθε χρόνο ένα κούρδισμα μόνο περιμένουν, ακορντεόν και όλα αυτά, για να δοθεί και να ακουστεί πάλι το μαρσάκι του Αβέροφ. Αγγελική, έτσι δεν είναι? Να δοθεί το μαρσάκι. Την αναβίωση αυτή πότε γίνεται, ποια μέρα? Η Μαντολινάτα, ναι, γίνεται, η Μαντολινάτα. Την καθαρή Δευτέρα. Αλλά εμείς τελευταία έχουμε κάνει και το εξής. Την προηγούμενη μέρα της Τυρινής βγαίνουμε στην πλατεία όλοι μαζί με τις στολές μας και φυσικά με επικεφαλής το μουσικό μας, τον πραγματικό μουσικό μας, τον μαέστρο. Τα τελευταία χρόνια είναι ο κύριος Ζέρβας, ψυχή της Μαντολινάτας. Πριν από τον κύριο Ζέρβα υπήρξε και ο αείμνηστος Γιάννης Πριστούρης και αυτός παλιός καρναβαλιστής. Θα δούμε και εικόνες στη συνέχεια από τη Μαντολινάτα, όταν ολοκληρώσετε και το έθιμο Τυρίς και Ταραμάς. Ναι, ωραία. Δεν σας άκουσα. Λέω, θα δούμε και έτσι ένα μικρό απόσπασμα από την Μαντολινάτα στη συνέχεια. Ωραία. Ναι, να προσθέσω μόνο ότι το ουσιώδες στη Μαντολινάτα είναι το μαρσάκι του Αβέροφ. Ένα ο ρυθμός που δίνεται, και το σπουδαίο είναι ότι ο ρυθμός δίνεται βέβαια από τον μαέστρο, τον κύριο Ζέρβα, αλλά βεβαίως έχουμε και τον κωμικό μαέστρο που είναι ο Ηλίας ο Κοστρίβας, προέρχεται και από το ΘΕΜ, ο οποίος φοράει ένα ψηλό, πανύψηλο καπέλο χειροποίητο, κρατάει την μπαγκέτα του και φοράει ένα σμόκιν, φανταστείτε, λινατσένιο σμόκιν, και κάνει διάφορες χορευτικές φιγούρες, παρασύρει τον κόσμο, ανασηκωμένο το παντζάκι το λινατσένιο έτσι, και έχει μια κομική χρειά και όλοι βηματίζουμε με το ρυθμό αυτό, το μαρσάκι, το λεγόμενο Θα το δούμε και αυτό. Και πριν μας πείτε για το έθιμα Τυρίς και Ταραμάς, θα πάμε στην κυρία Μαντά να μας μιλήσει και να μας πει για τη Βάμενα. Τι ακριβώς είναι, κυρία Μαντά? Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι από το Σύλλογο Γυναικών Μεσίνης. Η Βάμενα είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο της Μεσίνης, είναι η ιστορία της Μεσίνης. Τη δεκαετία του 50, που ακόμα ήταν οι φουστανελάδες και παίρνανε μέρος στο καρναβάλι, του παραδοσιακό καρναβάλι του νησιού. Η κυρία Ντίνα Πουτσολία, από την ενορία του Αγίου Ιωάννη της Μεσίνης, μια δυναμική, ισχυρή προσωπικότητα, που είχε όμως και πολύ κέφι και έδινε χαρά, αποφάσισε και έκανε κάτι πρωτοπόρο για την εποχή εκείνη. Ντύθηκε τσολιάς, πήρε τις φίλες της και τις γειτόνισές της, ντυμένες βλάχισες, αμαλίες κλπ. Και βγήκανε έξω στο δρόμο, χορεύοντας τη Βλαχοπούλα, ένα πηδικτό χορό με τη συνοδεία της Πίπιζας και του Ταμπούρλου. Τις υποδέχτηκε ο κόσμος, δώσανε πολύ μεγάλο κέφι, δώσανε ρυθμό, μπήκανε στα καπηλιά, πειράζανε τον κόσμο, τον ξεσηκώσανε να πάρει μέρος στο καρναβάλι της Μεσίνης. Αυτό συνεχίστηκε για δεκαετίες. Ο τοπικός τύπος της εποχής εκείνης της εκθίαζε την άλλη μέρα του καρναβαλιού. Καταλαβαίνετε ότι για το Σύλλογο Γυναικών δεν μπορούσαμε να μην το αναβιώσουμε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο ότι συνεχίζουμε την παράδοση της καπετάνισσας Γριάς Βάμενας,
με τις βλάχισσες είναι ότι ήταν κάτι πρωτοπόρο, ίσως και στο Πανελλήνιο, οι γυναίκες να πάρουν μέρος στο καρναβάλι. Είναι ένα κεκτημένο που το οφείλουμε σε αυτές τις γειτονοπούλες του Αγίου Ιωάννη και στην καπετάνισσα τη Γρία Βάμενα. Είναι σημειολογικό για μας. Και πότε αναβιώνει αυτό το έθιμο? Αυτό το έθιμο είναι την Καθαρή Δευτέρα. Είναι, βγαίνουμε εξεντυμένες βλάχισσες και έχουμε μπροστά την καπετάνισσα, υποδίεται μια κυρία διαφορετική κάθε φορά, το ντυμένη τσολιά στη Ρεά Βάμενα. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Επειδή καταλαβαίνετε ότι με τα χρόνια το καρναβάλι έχει εξελιχθεί με ευρωπαϊκούς χορούς, με Λάτιν κτλ. Το παραδοσιακό κομμάτι είναι λίγο τώρα δεν έχει τόσο θέση. Όμως και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Δημοτική Αρχή που μας κάλεσε σήμερα για τη Βάμενα. Αυτό δεν έχει βγει από το καρναβάλι της Μεσίνης, γι' αυτό και ξεκινάμε πρώτες. Μετά το λόγο του Βασιλιά Καρνάβαλου, ξεκινάει η Γρία Βάμενα με τον μπουλούκι της, ο Σύλλογος Γυναικών, ξεσηκώνει τον κόσμο με το κλαρίνο και το ταμπούρλο, γυρίζουμε στην πλατεία, γυρίζουμε όπως κάνανε στην πλατεία, στις καφετέρειες και στα μαγαζιά, ξεσηκώνουμε τον κόσμο, του κάνουμε το κάλεσμα να πάρει μέρος στο καρναβάλι του νησιού. Μάλιστα. Βέβαια, σαν Σύλλογος Γυναικών, δεν κάνουμε μόνο αυτό. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Ναι, λίγο σύντομα, γιατί έχουμε και άλλους μετά για τα υπόλοιπα. Ναι. Ο Σύλλογος Γυναικών, όπως όλες τις δράσεις του Δήμου Μεσίνης, τις αποκριές δεν κάθεται καθόλου. Κάνουμε ένα πολύ επιτυχημένο μας και πάρτι την Παρασκευή, που έχει τη συμμετοχή όλου του κόσμου και από χρόνια σε χρονιά έχει μεγαλύτερη αποδοχή και το περιμένουν όλοι με αγωνία. Την Κυριακή κάνουμε φωτιά, η οποία φωτιά μαγειρεύουν όλες οι γυναίκες και έχουμε και τραπεζαρία εκτός από τη φωτιά με τη μουσική. Και την Καθαρά Δευτέρα το πρωί κάνουμε τα κεράσματα στη Γρία Σικού. Μετά την Κρεμάλα, τα κεράσματα είναι προσφορά του Συλλόγου Γυναικών Μεσίνης. Οι γυναίκες δηλαδή του Συλλόγου για 4 μέρες δεν κάθονται καθόλου. Συμμετέχουν σε όλες τις αποκριάτικες δράσεις. Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά, το είπα και νωρίτερα, είναι πάρα πολλά τα έθιμα έτσι, που αναβιώνουν και τα περισσότερα από αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Κυρία Ντοντάκου, να μας πείτε τώρα εσείς και για το έθιμο τυρί και ταραμάς, έτσι εν συντομία. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό που είπε η Αγγελική ότι μετέχουν οι γυναίκες, όλοι οι σύλλογοι κτλ. Είναι κάτι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, γιατί πραγματικά το καρναβάλι, κατά την ταπεινή μου άποψη, έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική αποκτήσει τα τελευταία χρόνια. Κακώς ακούγεται ότι, ξέρω εγώ, πάει να, τέλος πάντων, αδυνατεί τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια και όλα αυτά. Όχι, δεν το πιστεύω. Αντίθετα, βλέπουμε ότι έχουν προστεθεί πάρα πολλά στοιχεία. Όπως και αυτό με τον τυρί ταραμά. Ακούσαμε λοιπόν αυτό το παλιό έθιμο, την αναμέτρηση του τυρί. Ο τυρίς είναι η αυθονία σημειωτέων. Mm-hmm. Και ο ταραμάς είναι αυτός που θα διαδεχτεί την αυθονία. Και γίνεται πάλι μεταξύ δύο προσώπων. Ο ένας εκπροσωπεί την αυθονία, ο τυρίς, και ο ταραμάς βέβαια προετοιμάζει τον κόσμο για την Σαρακοστή. Όλο αυτό έχει ένα θρησκευτικό φαίνεται συμβολισμό από την αρχή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε και τον ευετηρικό χαρακτήρα αυτού του εθίμου. Όλα πρέπει να πάνε καλά, δηλαδή ψυχικά να τονωθεί ο άνθρωπος και για να μην τρώω πολύ χρόνο, το μήνυμα που δίνει ο τυρίς, αφού φοράει ο τυρίς την πλούσια στολή του με τα τυριά και όλα αυτά θα δούμε ίσως και εικόνες, και ο ταραμάς είναι ο πιο ταπεινός, αναφωνεί σε κάποιο σημείο απλότητα, οπότε έχουμε μέσα από αυτό την νηστεία η οποία οδηγεί στην Ανάσταση. Από τη μία ο θρησκευτικός χαρακτήρας, από την άλλη είναι η άνοιξη, η οποία οδηγεί πού? Στην αναγέννηση και η γονιμότητα που τονίζεται μέσα από το σενάριο τέλος πάντων, που οδηγεί στη μακαρία και η γονιμότητα μάλλον στη μακαρία. Όλα έχουν το συμβολισμό τους. Όλα έχουν το συμβολισμό τους. Δεν ξέρω αν έχετε, κλείνοντας, να προσθέσετε κάτι. Για να πάμε τώρα να δούμε ένα απόσπασμα και από την αναβίωση του εθίμου τυρίς και ταραμάς και από Μαντολινάτα. Να σας ευχαριστήσω που είσαστε μαζί μας και να ευχηθούμε του χρόνου όλα να πάνε καλά και να τα δούμε έτσι διαζώσεις.
Κυρία Ηλιοπούλου, δύο κουβέντες θα ήθελα μόνο, αν μου επιτρέπετε, να πω και για τον Ταύρο, ο οποίος καθιερώθηκε σαν έμβλημα του καρναβαλιού του νησιώτικου. Και θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι ο Ταύρος οπωσδήποτε είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί όταν λέμε νησί, εννοούμε νησί, μακαρία, γη, Πάμισο. Και ο Πάμισος έχει τη δική του δυναμική, είναι η γονιμότητα, είναι και, και είναι και ο Θεός θεραπευτής. Και φυσικά ο Ταύρος συμβολίζει τον Πάμισο. Από το αρουθούνιο του Ταύρου που τρέχει το νερό είναι όλη η ευθονία της γης, η μακαρία γη. Είναι πολύ βασικό αυτό, πολύ σημαντικό. Και μάλιστα οι εθελοντές είχαμε πάει στο μουσείο της Καλαμάτας. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή αυτά, γιατί πραγματικά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί ο χρόνος μας περιορίζεται και έχουμε και άλλους δύο έτσι που συμμετέχουν ενεργά στο καρναβάλι. Να σας ευχαριστήσω. Καλή Σαρακοστή να σας ευχηθώ. Με υγεία και ασφάλεια. Καλές απόκριες. Να είστε καλά. Γεια σας. Να πάμε τώρα όμως να δούμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα από την αναβίωση των εθήμων. Εγώ είμαι τρανή από κρυά, με φαγωπότια πλούσια και γλέντια πολλά. Με μένα κάθε εβδομάδα έχει γιορτή, κάθε γιορτή και προσευχή. Και η Αγία Σαρακοστή στο Πάσχα παντεώδη. Εγώ κρίνω το Τριώδιο, είναι η εβδομάδα η λευκή. Φοράω ολόλευκη στολή, ζωνάρι από γάζα με τυριά και βούτυρο, γεμάτο το καμπέλο μου με μετζίτες και τυριά. Πήρω μαγειρέματα, μακαρονάδες βόλικες, ξυπόλυτες τυρόπιτες και ωραίες γαλατόπιτες είναι τα κεράσματα. Κάνει καθαρά Δευτέρα, δικά μου με τα κούλουπα και οι πολύχρωμα έτη. Λαδάνες, ταραμουσαλάτες και λαδανιστήσιμα είναι δικά μου τραπεζώματα. Εγώ να φέρω τη μεγάλη γιορτή, με εγκλέδια τρελά και ξεπατώματα. Εγώ θα σε νικήσω, εγώ είμαι ο δυνατός. Θα σε τσακίσω και με ένα μόνο φύσιγμα θα σε εξαφανίσω. Για κοίταξε τα πάχη μου, είμαι η μεγάλη από κρυά. Γλέντι μοναδικό, νησιώτικο, τρικούβερτο, παλιό, πολύ παλιό. Δικές μου οι ματωλινάτες και οι απάχητες. Δικές μου οι μάσκες και τα καπελίνα, τα ξεπατώματα και ξεφρενή χωρί. Με γλέντια πολλά και φαγητά, όλοι τους με δοξάζουν. Εγώ ρε είμαι ο δυνατός ο Ταραμάς, Θαλβάς συναδελφός μου και Ελιά συντροφός μου. Και πάντα δεν τραπέζα μας σε κάθε σπιτικό. Με νηστεία και ψυχή, μαχόμαστε για τη μεγάλη τη γιορτή. Ακόμα και οι τεπέλοι και οι σκυρόκητες εμένα χειροκροτούνε. Νίκη μεγάλη και τρανή με περιμένει. Εμπρός λοιπόν, θα σου δείξω εγώ τέρμα πια οικοπολιμοσύνες και οι καρδοκεφαλιές. Thank you.
Κομόντο. Μετράμε. Σχεδιάζουμε. Μεταφέρουμε. Τοποθετούμε. Νοιαζόμαστε. Έπιπλο Κομόντο. Στις πιο υπέροχες στιγμές σου βάζουμε την υπογραφή μας. www.komodo.gr. Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-69-387. Σίκικη. 67 έτη προσφορά στον παραγωγό. Δίπλα σας με πρόσθετες υπηρεσίες. Υποβολή αιτήσεων ΟΣΔΕ, ασφαλιστικές υπηρεσίες, επιστροφή ΦΠΑ αγροτών. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στη Μεσίνη. Σίκικη. Συνεχίζουμε μαζί. Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε με το καρναβάλι της Μεσίνης και να καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Κωστόπουλο, εκπρόσωπο της ομάδας καρναβαλιού Group Restart και την κυρία Αγγελική Αγγελοπούλου, εκπρόσωπος του Συλλόγου Η Χαρά του Παιδιού. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Κυρία Αγγελοπούλου, να ξεκινήσω με εσάς, γιατί είπαμε όλα τα υπόλοιπα, δεν είπαμε για το παιχνίδι του χαμένου θησαυρού. Για πείτε μας γι' αυτό. Ναι. Το παιχνίδι αυτό έχει ξεκινήσει από το 1987 από μία παρέα. Όταν μιλήσετε στη Μεσίνη, κάποιος μια ιστορία να πει αυτό. Στην πορεία η Μεσίνη το αγάπησε, το αγκάλιασε, ο κόσμος το αγάπησε, το αγκάλιασε. Εμείς το έχουμε αναλάβει μαζί με τον Δήμο, σε συνεργασία με τον Δήμο Μεσίνη από το 2015. Είναι ένα παιχνίδι, γίνεται το Σάββατο της Καθαράς Δευτέρας, πριν το Σάββατο της Καθαράς Δευτέρας, συμμετέχουν τα παιδιά, συμμετέχει όλη η Μεσίνη, γιατί είναι ένα παιχνίδι που τα παιδιά καλούνται μέσα από μια διαδικασία με πειράγματα, με ερωτήματα, ψάξε βρες, να βρουν στοιχεία που κρύβονται μέσα στις επιχειρήσεις, μέσα στα μαγαζιά της Μεσίνη και να καταλήξουν στον θησαυρό. Θέλω να τονίσω ότι τα τελευταία 3 χρόνια το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού προσπαθεί να γίνει όπως ήταν πριν, δηλαδή μέσα από το ραδιόφωνο, γιατί το 1980 ξεκίνησε το παιχνίδι, γινόταν μέσα από το ραδιόφωνο, το άκουγε όλη η Μεσίνη. Τελευταία τώρα 3 χρόνια γίνεται ξανά ζωντανά μέσα από το ραδιόφωνο και φυσικά χρησιμοποιούμε όλα τα μοντέρνα, ίντερνετ, Facebook για να το λειτουργήσουμε. Και τα παιδιά χαίρονται και περνάνε καλά και εμείς μεγάλοι γινόμαστε ξανά παιδιά μαζί τους. Αυτό που θέλω να πω κιόλας, τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά
ουσίας, επειδή δεν έχει γίνει το καρναβάλι φέτος, το βάζουμε τη χρονιά γιατί θα γινόταν ξανά οτιδήποτε ήταν να γίνει. Υποθέτουμε λοιπόν ότι έχει γίνει αυτή η χρονιά και το χρόνο θα κάνουμε διπλάσια και καλύτερα. Έχει το παιχνίδι του Κρεμμένου Θησαυρού και ένα αδελφάκι, ένα παιδάκι. Mm-hmm. Είναι το παιχνίδι του Κρεμμένου Θησαυρού Junior, που γίνεται πια στο Σαββατοκύριακο, που είναι το παιδικό καρναβάλι, που είναι τους μικρούς μας φίλους, που εκεί καλούνται τα μικρά παιδάκια μαζί με τους γονείς, να έχουν περάσει μια διασκεδαστική διαδικασία, να βρουν το θησαυρό και να κερδίσουν το μετάλλιό τους. Μάλιστα, είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι γιατί συμμετέχουν τα παιδιά και πραγματικά το ζουν, θα λέγαμε. Κύριε Κωστόπουλε, η δική σας ομάδα συμμετέχει ενεργά τα τελευταία χρόνια στο καρναβάλι και βλέπουμε ότι παντρεύεται πλέον το σύγχρονο με το παραδοσιακό. Ακριβώς. Η ομάδα μας δημιουργήθηκε το 2018 από μια ιδέα φίλων. Μια ομάδα που είναι ανοιχτή σε όλους, επομένως όποιος θέλει μπορεί να συμμετέχει. Κάθε χρόνο αυξανόμαστε. Κάθε χρόνο επιλέγουμε ένα διαφορετικό θέμα, ράβουμε ήδη τις στολές μας, παραγγέλνουμε τα υφάσματα, τα σχεδιάζουμε ήδη την ιδέα της στολής από τον προηγούμενο χρόνο. Και ευτυχώς θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την ευκαιρία που μου δίνεται και το καρναβαλικό εργαστήρι του Δήμου Μεσίνης, που κάθε χρόνο ο υπεύθυνος, ο Θωμάς Αλημένος, είναι δίπλα μας και όποιο άρμα του ζητήσουμε, το οποίο θέλουμε να ταιριάζει με την ιδέα που έχουμε για το γκρουπ μας, πάντα είναι πρόθυμος να μας το δημιουργήσει. Εμείς επιπλέον αυτό που θέλαμε σαν ομάδα ήταν να κάνουμε μια νέα αρχή για το καρναβάλι, να συνδέσουμε το παραδοσιακό με το πιο μοντέρνο, ούτως ώστε να γίνει λίγο πιο προσιτό στους νέους, και πιστεύω ότι το έχουμε πετύχει αρκετά. Γιατί βλέπουμε ειδικά τα τελευταία χρόνια πως υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και με άλλα καρναβαλικά πληρώματα από συλλόγους, γυμναστήρια, όλους αυτούς που συμμετέχουν στο καρναβάλι μας. Και ήδη από πέρυσι έχουμε συμμετέχει και κάνουμε όλοι μαζί κάποια αποκριάτικα πάρτι ως πάρτι πληρωμάτων πλέον, όχι μεμονωμένα. Φτιάχνουμε βιντεάκια τα οποία ανεβάζουμε στο διαδίκτυο, γιατί όπως είναι λογικό πλέον αυτή την εποχή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι απαραίτητα σε όλους. Επομένως είναι ένας τρόπος να προβάλλουμε το καρναβάλι μας. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και οι νέοι να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί έτσι θα συνεχιστεί και το καρναβάλι. Είναι ουσιαστική, ο ρόλος είναι ουσιαστικός των νέων σε μια τέτοια δράση, και τόσο μεγάλη δράση. Σίγουρα αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και εμείς, να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, και με την κυρία Αγγελοπούλου μέσα από το παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού συμμετέχουν ακόμη και οι μικρότεροι μαθητές, τα μικρότερα παιδιά, και αυτό είναι πολύ καλό για όλους μας. Ήδη εμείς, ας πούμε, από πέρυσι στα βιντεάκια που ανεβάσαμε στο ίντερνετ είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και από τους συλλόγους γονέων και κηδεμών των δημοτικών σχολείων. Mm. Πράγμα που μας χαροποίησε ιδιαίτερα, γιατί μέσα από αυτή τη συνεργασία σίγουρα το καρναβάλι θα βγει πολύ καλύτερο, γιατί το καρναβάλι ανήκει στους πολίτες και οι πολίτες ξέρουν να κάνουν το καρναβάλι. Ο Δήμος δηλαδή, επικουρικός, μπορεί να μας βοηθήσει. Κυρία Αγγελοπούλου, εσείς τι θα λέγατε έτσι συνοψίζοντας τη συζήτησή μας? Εμάς ο σύλλογός μας, η Χαρά του Παιδιού, είναι τα τελευταία 10 χρόνια στην Μεσίνη. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στη Μεσίνη ο κόσμος έχει καταφέρει κάτι πολύ ξεχωριστό. Εκπαιδεύει από μικρή ηλικία τα παιδιά του στο να μάθουν να διασκεδάζουν, να περνάνε καλά, να δίνει ο ένας τον άλλον τη χαρά του καρναβαλιού. Και μπορώ να πω ότι όλοι μαζί πια, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, σαν αγγελική και όχι μόνο σαν σύλλογο, ανυπομονούμε ώστε να δημιουργήσουμε, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά, να πειραχτούμε τις μέρες εκείνες. Μάλιστα. Εσείς, δεν ξέρω κύριε Κωστόπουλο, αν έχετε κάτι να πείτε, μήπως προλάβουμε και δείξουμε και ένα από τα βίντεο που έχετε ετοιμάσει. Ή έστω ένα μικρό απόσπασμα από αυτό. Εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω
Εκτός από το να σας ευχαριστήσω για αυτό το αφιέρωμα που κάνετε στο νησιώτικο καρναβάλι, να σας δώσουμε ραντεβού του χρόνου, το 2022, με το σύνθημα «Καρναβάλι στο νησί, έλα και εσύ», να είμαστε όλοι εκεί να διασκεδάσουμε. Όλοι αυτό ευχόμαστε. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω και εγώ και να σας ευχηθώ καλή Σαρακοστή να έχουμε. Επίσης. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να δούμε και το βίντεο. Εγώ να σας χαιρετήσω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 το απόγευμα. Εσείς μείνετε εδώ. Ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αχαΐα, Εργολίδα και Λακωνία. Και φυσικά στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Γεια σας, καλό βράδυ. Και καλός ο πρώτος Χριστός, Σοκράτη εσύ σούπερσταρ. Με κάπα ζητιάνου γυρνούσες και στα άσπρα σου γένια πουλιά. Τριγύρω λαός και εσύ Άγιο Φως, Σοκράτη εσύ σούπερσταρ. Για αγάπη και φως τους μιλούσες, σοφέ των σοφών βασιλιά. Και τους κάπως εγκυρώτες τελικά. Αλκοτές και τροχονόμος, δεν είναι για μας ο δρόμος. Κάτι φοράμε στη θάλασσα αρσινά. It's a